Συνεχίζουμε με ποίηση. Είμαστε εδώ με ποίηματα και μουσική. Ο ποιητής Απόστολος Ζώτος. Καλησπέρα σας. Μέρες του 1963 μετά Χριστόν. Μνήμη Παναγιώτη Κονδύλη. Τις περίεργες μέρες του 1963, ενώ εν Αθήνες εμένε το αδιακόπως ανένδοτος αναμαλιάρης άνεμος και ο Ανδρέας Εμπειρίκος συνέθετε την οχτώ ήχο οκτάνα του, στην τύμφη και τον κλέφτη, αλλά και εις τον γράμμον εισέτη, σε ευωδιασμένα βάραθρα και βουερές χαράδρες, φάλαγγα αστραφτερών στρατιωτών, κατανυχτικοί ναρκοσυλλέκτες, μάζευαν με κόπο και περίσκεψη πολύ τα εμφύλια από μινάρια, νάρκες, χειροβοβίδες και σωρό τις κουριασμένες σφαίρες. Κι εγώ, παιδί, με τα χιλιάδες καναρίνια στο στόμα, κοίταζα με αγαλίαση τις ουρανομίκης πηγολαμπίδες των εκοφαντικών εκρήξεων. Τρόμαζα μόνον και αγριευόμουν τα ξασπρισμένα στην ξύλινη σκάφη από ρόμπολο, φρεσκοπλημένα αντάρτικα χορταριασμένα κόκαλα, καθώς γυναίκες της Πίνδου με ξέπλεκα μαλλιά που μύριζαν δεντρολίβανο και μέντα, μανασηκωμένα μανίκια των μαύρων σαν του λαγού το αίμα φορεμάτων τους, τακτοποιούσαν με περισσή προσοχή τα οστά σε ουράνια κημητήρια. Αυτές οι τόσο λίγο εκτιμηθήσες εικόνες επιστρέφουν τις νύχτες και αγιάζουν τη μνήμη μας όταν οι νεκρές σκιές των αγαπημένων φίλων γυρνούν διψασμένες στις δροσερές βιβλιοθήκες, καπνίζοντας με πάθος παράφορο την κίτρινη σκόνη του χρόνου. Ευχαριστώ.